Ναι, λέγεται. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Άκουσα απόψε, πριν από σας, τον αντιπρόεδρο τον κύριο Γιώργιο Παπανδρέου, που έκανε την εκπομπή του. Λοιπόν, σε κάποια στιγμή που καλούσε τον κόσμο να πλαισιώσει το κόμμα των κεντρών, φυσικά αυτό είναι στον αγώνα του και καλά κάνει, είπε ότι ο κόσμος δεν πηγαίνει, ο Μητσοτάκης είναι κέντρο δεξιός. Είπε μετά ο άλλος, ο κύριος, έψαχνε πολλή ώρα να βρει το όνομα, λέει, ο κύριος Στεφανόπουλος είναι, λέει, πιο δεξιός. Και έτσι ο κόσμος δεν πάει ούτε σε αυτόν, γιατί ξέρει το Μητσοτάκη και έτσι ξέρει και αυτόν. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να πω αυτά σε εσάς. Πρώτα απ' όλα, το όνομα θα έπρεπε να το θυμάται, αφού πριν στην εκπομπή μας είχε πει όλα τα ρώσικα ονόματα από καταβολής αιώνος και τα λοιπά. Τέλος πάντων, αυτό κάποια στιγμή μπορεί το μυαλό να σταματά. Δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ. Σε αυτό, ναι, μη με... Δεν κατάλαβα όμως τι είπατε, δεν κατάλαβα το συλλογισμό σας. Ναι, τώρα φτάνω στο συλλογισμό μου. Είπε ο κύριος Γεώργιος Παπανδρέου ότι ο κόσμος ξέρει, λέει, αυτόν τον άλλο τον κύριο, πώς τον λένε, το Στεφανόπουλο, δεν πηγαίνει γιατί είναι πιο δεξιός από το Μητσοτάκη. Ξέρει το Μητσοτάκη και έτσι ξέρει και αυτόν. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει ουδεμία σχέση μεταξύ Μητσοτάκη και Στεφανόπουλου. Η Διάνα είναι ένας προοδευτικός χώρος, χωρίς αυταρχισμό και με κοινωνική ευαισθησία. Κλείστε το τηλέφωνο, παρακαλώ. Κλείστε το τηλέφωνο. Όλο το τηλέφωνο αυτό ήταν εκ του πονηρού βρωμερό. Να πάει ο Στεφανόπουλος να κάνει παρέα του κουρί. Λοιπόν, όλο το τηλέφωνο βρωμερό και ανυπόστατο. Τώρα ο Στεφανόπουλος το μόνο που του μένει να πάει στον κουρί να κατοικοεδρεύουν εκεί μαζί. Και να πάει να μένει στην Εκάλη με τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον γέρο. Έχει πολλά δωμάτια, αν του δώσει ένα να μένει. Είναι δημοκρατικό κόμμα η Διάνα. Είναι να γελάει με δάφτους κανείς, κυρίες και κύριοι. Είναι να γελάει με δάφτους. Νοσηρή κατάσταση. Κύριο Στεφανόπουλος λησμόνησε ότι τον τιμούσαν στη Νέα Δημοκρατία και κοιτάζει τώρα να κάνει το χατήρι αυτός και ο μπούτος του Ανδρέα Παπανδρέου. Όμως μαζί με το γέρο της Εκάλης στις 5 Απρίλη θα καταπιεί η Μαρμάγκα και το Στεφανόπουλο και τον Μπούτο. Έτσι είναι. Τελεία και παύλα. Προχωρούμε, παρακαλώ. Ανόητα.